Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα τι φοβάται η κυβέρνηση με τα πανεπιστήμια και με τα σχολεία. Η κυβέρνηση σήμερα, αυτή τη στιγμή, αυτό που φοβάται είναι τη νεολαία. Η νεολαία η οποία αντιλαμβάνεται ποιο είναι το μέλλον το οποίο προδιαγράφεται για αυτήν. Η νεολαία η οποία έχει και τη μαχητικότητα, έχει και τη ριζοσπαστικότητα να διεκδικεί αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να είναι το μέλλον της, όπως συνέβαινε και στις παλαιότερες γενιές, όπως συνέβη και τον Νοέμβρη του 1973, όπως συνέβη και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2006. Όπως συνέβη και σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είδαμε και το φοιτητικό κίνημα. Εγώ έχω τοποθετηθεί εναντίον του Φορτσάκη για τον τρόπο του Φορτσάκη να διεκδικεί και να τρομάζει τις κυβερνήσεις. Εγώ έχω τοποθετηθεί εναντίον του Φορτσάκη να έρθω στο ζήτημα. Αλλά και οι 30 που πήγαν από την Ελλάδα. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος έκλεισε το πανεπιστήμιο εκείνη την ημέρα? Ο Φορτσάκης το έκλεισε και η κυβέρνηση. Εσείς το είπατε. Ποιος έκλεισε? Οι 40-30 φοιτητές. Αυτοί το έκλεισαν το πανεπιστήμιο. Κάθε χρόνο το πανεπιστήμιο κλείνει αυτές τις μέρες η νομική. Το λάθος την οποία η αστυνομία απ' έξω. Κάθε χρόνο κλείνει το πανεπιστήμιο. Αλλά να μου επιτρέψετε να συνεχίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική. Συγγνώμη κύριε Παπαμίκο, μιλάω αυτή τη στιγμή. Θέλω να απαντήσω όταν ολοκληρώσω, θα απαντήσω αυτό. Θα απαντήσω όταν θέλω. Αν είστε υπέρ των καταλήψεων. Θα απαντήσω ό,τι θέλω όταν θέλω και πιστέψτε με, μέσα σε αυτά που θα απαντήσω θα είναι και αυτό που με ρωτάτε. Και συνεχίζω λέγοντας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα έντασης, υποκινούμενης έντασης. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποκινητές σε αυτή την ένταση μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εγώ μπορώ να κάνω την πολιτική εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς αυτή τη στιγμή. Μπορεί να εξυπηρετεί και σκοπούς αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Όταν βλέπουμε την επόμενη μέρα από το στραπάτσο του ΕΝΦΙΑ τον κύριο Φορτσάκη να λειτουργεί ως υποκινητής της έντασης στο πανεπιστήμιο, τότε ο καθένας μπορεί να βγάλει και άλλου τύπου συμπεράσματα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια πρωτοφανή καταστολή, μάλλον όχι πρωτοφανή, γιατί πλέον έχουν χάσει και οι λέξεις την έννοια τους. Βλέπουμε μια πολύ σκληρή καταστολή μιας πορείας φοιτητών που έγινε την επόμενη μέρα, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό επεισόδιο από την πλευρά των φοιτητών. Δεν ξέρω αν είδατε τα πλάνα από τη Στουρνάρη. Ασφαλώς δεν ξέρω αν τα είδατε, αν τα δείξατε κιόλας. Αν είδατε με τη βιαιότητα κροτίδες, κρότου λάμψης μέσα στους ανθρώπους. Τη στιγμή που πριν από λίγο καιρό είχαμε νεκρό στη Γαλλία από κρότου λάμψης. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική και τώρα καθόμαστε και συζητάμε για τα προβλήματα τα πραγματικά του Πανεπιστημίου. Δεν μιλάμε για τα προβλήματα τα πραγματικά του Πανεπιστημίου. Γιατί τα πραγματικά προβλήματα του Πανεπιστημίου δεν είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Παπαμίμικος που τα ανάγει σε μείζωνα. Προβλήματα, ναρκωτικά υπάρχουν σε όλη την κοινωνία. Διακίνηση, εγκληματικότητα υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Άρα συμπάρχουν και μέσα στο πανεπιστήμιο, σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ελάχιστες οι περιπτώσεις. Πώς να το κάνουμε? Θέλουμε να παρουσιάσουμε στην το πανεπιστήμιο. Που ήσασταν, είχε θέλουμε να παρουσιάσουμε το πανεπιστήμιο. Στη Νέα Υόρκη έχει πανεπιστημιακή αστυνομία που ήσασταν. Πείτε. Δεν είχε αστυνομία. Μα τι λέτε, είχε. Είναι δυνατόν. Είχε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Μέσα είχε αστυνομία το πανεπιστήμιο. Α, σταματήσουμε να λέμε το αν υπήρχε ένα θηρορό. Αν υπήρχε ένα θηρορό, ο οποίο ούτε καν στολή, δεν φοράει. Είναι τώρα σοβαρά. Όποιο έχει πάει σε πανεπιστήμιο ξέρει αν υπάρχει αστυνομία στην Ευρώπη. Και οι δύο έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό και ξέρουμε. Όχι, μάλλον πήγατε σε πανεπιστήμιο με αστυνομία. Εγώ πήγα σε πανεπιστήμιο με αστυνομία. Αλλά ακούστε με. Ακόμα και εγώ επικράτησα. Ακούστε με λίγο για να ολοκληρώσω. Γιατί αυτή τη στιγμή το σημαντικό ζήτημα με τα πανεπιστήμια είναι ότι υπάρχει μια συνειδητή υποβάθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Η οποία έχει να κάνει και με την υποχρηματοδότηση, έχει να κάνει και με τη θεσμική τους διάλυση και με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου και με την απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων. Και όταν μιλάμε για την ποιότητα των σπουδών, μην λέμε ανάγουμε τα μικρά ζητήματα σε μείζωνα. Έχετε κίνδυνο του χρόνου του γεγονός στην κυβέρνηση και πάλι να καταληφθεί το πανεπιστήμιο και τότε θα δούμε τι θα λέτε για αυτούς. Δηλαδή, κύριε Καμπουράκη, συγγνώμη, κάτσε δύο λεπτά να πούμε. Είμαστε στο Πολυτεχνείο μέσα εικόνα. Είμαστε μέσα στο Πολυτεχνείο. Περιμένω μια απάντηση αν είναι υπέρ ή κατά των καταλήψεων. Εγώ δεν είμαι κατά. Είμαστε υπέρ των αγωνιστικών κινητοποιήσεων όταν οι φοιτητές, όταν οι εργαζόμενοι, όταν η κοινωνία διεκδικεί τα αιτήματά της τα δίκαια από μια κυβέρνηση η οποία όχι απλώς δεν αντιλαμβάνεται, αλλά στην ουσία πατάει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο λαιμό. Είστε αυτή είναι η πολιτική των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και καταλήψεις και σε καταλήψεις οι οποίες είναι καταλήψεις όταν είναι αγωνιστικό. Έλα, παιδιά, με συγχωρείτε, έχουμε την εικόνα. Ένας αγώνας προφανώς θα είμαστε μπροστά στο μνημείο.